γιατί η πυρκαγιά, η φωτιά που έγινε εν συνεχεία πυρκαγιά, δεν ξεκίνησε από το Δημαρχείο της Ρόδου και πήγε στη θέση Απόλλωνα, ούτε ξεκίνησε από το μαντράκι της Ρόδου. Μιλάω έτσι γιατί γνωρίζω τη Ρόδο, ποιος δεν την έχει επισκεφθεί από όλους μας. Αυτό το διαμάντι του Αιγαίου, την Αβαρχίδα, μαζί με την Κέρκυρα και την Χαλκιδική του ελληνικού τουρισμού, η οποία βγήκε μεν τραυματισμένη από αυτήν την περιπέτεια, αλλά είμαι βέβαιος και από τις εικόνες που είδα και από τη θέληση στα μάτια των ανθρώπων που είδα και με τη βοήθεια της μαμάς φύσης που έχει την δύναμη να αναπλάθεται και να αναγεννάται εκ της τέφρας, η κατάσταση είναι ανατάξιμη. Αρκεί όλοι μαζί να συντρέξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί φτάνει πια ως εδώ. Η θέση την οποία επισκεφθήκαμε στην περιοχή Απόλλωνα, που ξεκίνησε η φωτιά, είναι 1000% δασική έκταση. Αμυγός δασική έκταση. Δεύτερον, οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν, οι φωτιές που εκδηλώθηκαν και μετατράπηκαν σε πυρκαγιές, ήταν σε διαφορετική απόσταση και σε μεγάλη απόσταση και σε διαφορετικά σημεία μεταξύ τους 12 έως 15 φωτιές ταυτοχρόνως. Αυτές εδώ. Οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τους καθαρισμούς, πόρτα κτλ. Στις εντός σχεδίου περιοχές τους, σε οικισμούς εντός σχεδίου και στην πόλη της Ρόδου εντός σχεδίου. Ποιος έχει την ευθύνη στα δάση? Σε καμία περίπτωση ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος. Αλλά η ευθύνη είναι αμυγός 100% της δασικής υπηρεσίας. Αυτά προς ενημέρωση και των φίλων που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλοπροαίρετα του λέω αυτό και συγχωρήστε μου τον τόνο, γιατί είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση όταν δέχεσαι ένα δίκο επιθέσεις. Τα λέει η σχετική νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει, αλλά και η εκτέλεση της σχετικής νομοθεσίας εκδοθήσα στις 7 Μαΐου του 2019, η τελευταία, υπαριθμών 181-752, 7 Μαΐου του 19, αριθμός ΦΕΚΣ 1525, ΚΙΑ, Κοινή Υπουργική Απόφαση Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχω παρακαλέσει να αναπαραχθεί αυτή η Κοινή Υπουργική Απόφαση, να τη δώσετε στους δημοσιογράφους. Δώστε. Το άρθρο 1 λέει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές, τις έχει ως μέρος της αποστολής του το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε παρακάτω. 3. Παράγραφος. Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων και των μέσων πυρόσβεσης, καθώς και των άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων που συνδράμουν στην καταστολή μιας πυρκαγιάς ανήκει στον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν ανήκει στον δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη. Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων, έργων, δράσεων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη των δασικών υπηρεσιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί λοιπόν δεν λέγεται τότε με ανθαγιώτα στον δημόσιο λόγο από πολιτικούς και από κυβερνητικούς παράγοντες η αλήθεια προς τα έξω? Γιατί δεν καλούν έναν εκτισκέδε στα πάνελ στα οποία οργανώνουν και τις συζητήσεις να κάτσουμε εκεί να δούμε, θα αντέξει το επιχείρημα ότι φταίνει η δήμαρχη? Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. 17.400.000 ευρώ έλαβαν το 2022 332 δήμοι της χώρας, όλοι οι δήμοι, για να καθαρίσουν τις περιοχές ευθύνης τους. Ποιας ευθύνης και ποιες περιοχές? Αυτές που προανέφερα. Αυτές που ορίζει ο νόμος. Το 2023 πήραμε 25 εκατομμύρια ευρώ. Μια καλή αύξηση. Επίσης, κάτι θετικό που έκανε επίσης η κυβέρνηση είναι ότι επιμήκυνε από 4 μήνες σε 5 μήνες τη χρονική διάρκεια απασχόλησης των δασοπυροσβεστών. Και καλό είναι να επεκταθεί αυτός ο χρόνος σε 6 μήνες. Τα καλά θα τα πούμε. Όμως, η Ρόδος, η νήσος της Ρόδου, με 1.408 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Εμείς στο Δήμο μας, Αμπελοκήπων Μενεμένης, 10.000. Που είναι 140 φορές μεγαλύτερος Δήμος σε έκταση από τον Δήμο, το δικό μας, Αμπελοκήπων Μενεμένης. Δεν είμαστε το ίδιο, ένας αστικός Δήμος, αμυγός εμείς που είμαστε. Και έχω 40 με 50 χιλιάδες οικόπεδα που τα καθαρίζω 7 και 10 φορές και μου είναι εύκολο. Είναι δυνατόν με 280.000 ευρώ 1.408 τετραγωνικά χιλιόμετρα να είναι στην ευθύνη της αυτοδιοίκησης? Πρώτον, δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο, γιατί είναι η δασική υπηρεσία, το πυροσβεστικό σώμα, τα είπαμε. Και να ήταν, δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα. Και έρχεται ο Δήμος Ρόδου. Πριν ξεκινήσουν, παρακαλώ πολύ, οι πυρκαγιές, όχι εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, προλαμβάνοντας, και εκτελεί ένα πρόγραμμα 1.157.000 ευρώ και 36 λεπτά απ' έξω το θυμάμαι. Με αιτιολογία 1, 2, 3, 10 κλπ. Με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, αναρτημένες στο διαδίκτυο και με κάθε νομιμότητα. Αν βάλουμε και τις 280.000 ευρώ που δαπάνησε κράτος, συνολικά για την πολιτική προστασία δαπανήθηκαν τα κονδύλια αυτά και εκτελέστηκαν τα ανάλογα έργα και το ποσό είναι 1.157.036 ευρώ συν 280.000 και βρίσκεται και σε εξέλιξη πράξη πρόνοιας του Δημάρχου και του Δήμου Ρόδου, μία εργολαβία, ένα έργο που δημοκρατήθηκε και η τελευταία προθεσμία για κατάθεση προσφορών είναι 7 Αυγούστου με τις έξυπνες παύλα θερμικές λεγόμενες κάμερες για την ανίχνευση την ταχύτερη και την ευκολότερη της πυρκαγιάς, της φωλιάς. Μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται αυτή η χρηματοδότηση. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο γεγονός μιας μεγάλης εκένωσης, ίσως της μεγαλύτερης που έχει γίνει, 20.000 ανθρώπων και γηγενών, μονίμων κατοίκων και τουριστών με ιδιαίτερη επιτυχία, χωρίς να τραυματιστεί κανείς και χωρίς να χάσει τη ζωή του κανείς, με την ιδιαίτερη αγάπη και φιλοξενία που επέδειξαν ο Δήμος Ρόδου μαζί με το προσωπικό του ολόκληρο, που επέδειξαν οι κάτοικοι, οι εθελοντές. Και τέλος, θέλω να συγχαρώ, ξέρω ότι προσκρούω στη σεμνότητά του, τον Δήμαρχο Ρόδου, διότι χρησιμοποίησε και τις δικές του προσωπικές επιχειρήσεις και τάιζε συνέχεια κάθε μέρα πάνω από 2.600 άτομα και τους κίνησε στις συνεδριακές αίθουσες και σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Αυτά προσάσουν κάθε παρεξήγηση, αλλά είναι δίκαιο και αξίζει να χειροκροτείτε και να αποδίδονται συγχαρητήρια σε τέτοιες προσπάθειες. Οι φωτιές δεν σβήνουν με τα αεροπλάνα και τα μέσα πυρόσβεσης από αέρος. Είναι χρήσιμα και πολύτιμα. Οι φωτιές καταστέλλονται από τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και επιτρέπουν εν συνεχεία να τις πλησιάσουν τα πεζοπόρα τμήματα για να τις αποτελειώσουν, ώστε να σβήσουν και να μην ξανααναζωπηρωθούν. Το 1993 που υπήρχε η Γενική Γραμματεία Δασών υπό τον Δημήτριο Κατσούδα, τον πρώτο Γενικό Γραμματέα Δασών, και η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέταξε τη δασική υπηρεσία, ακολούθησε το 1998 η κυβέρνηση Σημίτη με Υπουργό Γεωργίας τον Στέφανο Τζουμάκα και κατήργησε την δικαιοδοσία που είχε η δασική υπηρεσία για την διεύθυνση, πρόληψη και κατάδοση των πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις και την μετέφερε στην πυροσβεστική. είναι μια άριστη υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το μοντέλο, η στρατηγική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Διότι 25 χρόνια, από το 1998 μέχρι το 2023, είχαμε χιλιάδες στρέμματα καμένα, χιλιάδες ζώα καμένα, πάνω από 3.000 αυτοκίνητα καμένα, 200 και ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους στις φωτιές. Ανεκτήμητη είναι η ανθρώπινη ζωή. Χιλιάδες εκτάσεις καμένες και χιλιάδες εκτάσεις που αναδασώθηκαν ξανακαμένες. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να ξαναφτιάξουμε αστυνομία υπαίθρου, δασική υπηρεσία, όπως θέλετε πέστε μου, στελεχωμένη, εξοπλισμένη κατάλληλα, για να ξαναπατήσει η αρβίλα του δασικού στο δάσος μέσα. Σήμερα στο δάσος μπαίνει όποιος θέλει, βγαίνει από το δάσος ό,τι ώρα θέλει, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον επιτηρήσει και η κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό των δασών είναι για κλάματα. Και είναι ποιητικής η έκφρασή μου αυτή. Έχουμε τι καύσονες παρατεταμένους, κλιματική αλλαγή. Άλλαξαν τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Την ευθύνη στις αστικές πυρκαγιές η πυροσβεστική, μια καινούρια, στελεχωμένη και εξοπλισμένη όμως, όχι τώρα όπως είναι, δασική υπηρεσία στα δάση. Και κατά αυτόν τον τρόπο, βάζοντας και το λαό στο πλαίσιο μιας παλαϊκής συμμετοχής και άμυνας, τους ρήτινοκαλλιεργητές, τους μελισσοκόμους, τους υλοτόμους με σχεδιασμό, αφού γίνονται όλες οι ενέργειες που προανέφερα, θα καταφέρουμε να αντισταθούμε στην επιταχύρω αλλαγή λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των καυσώνων των ασυνήθιστα μεγάλων και παρατεταμένων που έχουμε. Κλείνω εκφράζοντας τη συμπαράσταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στο Δήμο Ρόδου και ότι εμείς ως Κεντρική Ένωση Δήμων, θέλοντας να αφήσουμε και το αποτύπωμά μας, διότι καλά είναι τα λόγια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει κανείς, θα συνδράμουμε με ίδιους πόρους, δικούς μας πόρους, της ΚΕΔΕ και θα φροντίσουμε να προμηθευτεί 2 4x4 πυροσβεστικά που είναι ευκίνητα και μπορούν να φτάσουν σε δύσκολα σημεία τον Δήμο Ρόδου. Από δε τους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, θα ζητήσουμε από τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό μας, τον κύριο Λιβάνιο, αυτός έχει τους Δήμους, από τους ΚΑΠ των Δήμων όλης της χώρας, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αφού δούμε τι έχει γίνει και στις άλλες περιοχές, μια οικονομική ενίσχυση στους Δήμους τους πυρόπληκτους.